Σε βλέπω και πας στο για κάμα να φτάσεις το βράδυ. Λέγε, φέρε. Περίμενε. Δεν έχει καθόλου σημασία. Εσύ θα πάρει το ίδιο κουμπιλιά, ρε, με τηγανίζεις. Κοίτα εδώ.
Thank you.
Thank you.
Θα έρθει για να μας κρίνει αν κρατήσαμε την πίστη αυτή την οποία με τόσα πάθη και με τη σταυρική θυσία μας παρέδωσε. Τον είδαμε πάνω στο Σταυρό τον Δεσπότη Χριστό να είναι μόνος εγκαταλελειμμένος από τους πάντα. Ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον πρόδωσε, οι άλλοι φοβήθηκαν και έφυγαν. Παράδειγμα αυτό μεγάλο για μας, για όλους μας, μας έδωσε ο Θεός για να μας πει ότι όταν αγωνιζόμαστε για την πίστη μας και για τα ήθη και έθιμά μας, δεν χρειάζεται πλήθος, μας χρειάζεται μόνο να πιστεύουμε και να είναι ο Θεός μαζί μας. Σε όλους τους Αγίους, από την αρχή του Χριστιανισμού μέχρι σήμερα, δεν είδαμε να ακολουθούν τους Αγίους πλήθη δορυφόρων. Είδαμε τον Άγιο Αθανάσιο μέσα από το ξεροπήγαδο 7 χρόνια να γράφει εναντίον των ερετικών. Είδαμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό μόνος του μέσα στα θηρία της Ζήσεως. Είδαμε όλους τους πατέρες μας, είδαμε τους ομολογητάς, οι οποίοι για να μην αρνηθούν το όνομα του Χριστού μας, άλλους τους κόφταν τα χέρια, άλλους τους βγάλαν τα μάτια, άλλους τους ριζώσαν τα δόντια και στους Αγίους τους γραπτούς, τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη, τους έγραψαν με πυρωμένο σίδηρο στο μέτωπο. Και όλα αυτά για να θέλανε με κάθε τρόπο να τους κάνουν να πάνε με την αίρεση. Όμως οι Άγιοι με κάθε τρόπο αρνήθηκαν και δεν δέχονταν ούτε το παραμικρό νεύμα για να, όπως λέγανε σε κάποιον Άγιο, δεν θέλει να προσκυνήσει τα είδωλα, τουλάχιστον ρίξε λίγο θυμία μας. Δεν θέλει να βάλει λίγο θυμία μας, τουλάχιστον κάνε ένα νεύμα. Δεν θέλεις κι αυτό, πες μεγάλη Άρτεμις, μεγάλη Ιωδίας. Και όμως, και έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Βαρλαάμ, ο οποίος ήταν και γέροντας, και του βάλανε κάρβουνα πάνω στο χέρι, πάνω στο βωμό των ειδόλων. Οπότε, αν γύριζε το χέρι του να πέσουν τα κάρβουνα, θεωρούταν από τους ειδωλολάτρες ότι προσφέρει θυσία στα είδωλα. Και τόσο πολύ λέει, τόσο ανδρεία έδειξε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κράτησε το χέρι του με το άλλο χέρι, μέχρι που τα κάρβουνα τρύπησαν την παλάμη του και έπεσαν κάτω. Παράδειγμα για μας, πολύ μεγάλο πατέρες και αδελφοί, μας λέει ο Θεός, ότι στα θέματα της πίστεως πρέπει να είμαστε αταλάντες. Πρέπει να μην υπάρχει καμία υποχώρηση. Σε όλο σαν άνθρωποι μπορεί να φάλουμε. Εκεί έχουμε καθήκον και υποχρέωση να υποχωρούμε, να βάζουμε μετάνοιες. Όμως, όταν είναι για θέματα πίστεως, δεν έχουμε να βάλουμε μετάνοια σε κανένα. Πολλοί μου λένε, μα θα κάτσω να κρίνω τον Πατριάρχη και τον κάθε επίσκοπο. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε εάν ο Πατριάρχης είναι ανήθικος, εάν είναι κλέφτης, αν είναι ψεύτης, αν είναι ό,τι να είναι εκεί. Δεν έχουμε δικαίωμα γιατί είναι προσωπικά και θα τα κρίνει ο Θεός. Όταν όμως είναι τα θέματα για θέματα πίστεως, και όπως μας λένε οι ιεροί κανόνες, όταν ο Πρόεδρος και ο Μητροπολίτης ή ο Δεσπότης ή ο Πατριάρχης κηρύττει τη αίρεση, τότε έχουμε δικαίωμα και να τον ελέγξουμε και να φύγουμε από την επικοινωνία του. Και όχι μόνο λέει, δεν θα μας καταδικάσουν ότι κάναμε σχίσμα, αλλά θα μας εφενέσουν κιόλα ότι
κάναμε το δυνατόν να απαλλάξουμε την Εκκλησία από το σχίσμα και από την αίρεση των επισκόπων αυτών. Έτσι τους ονομάζει ο κανόνας, ο 15ος της πρώτης και δευτέρας συνόδου. Τώρα, πατέρες και αδελφοί, ο κίνδυνος είναι ένα μεγαλύτερο κίνδυνος. Είναι ο οικουμενισμός. Οικουμενισμός σημαίνει όλες οι αιρέσεις και όλες οι θρησκείες μαζί. Δεν πιστεύουν οι οικουμενιστές ότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια και ότι μόνο εκεί μπορεί να σωθεί κάποιος. Λέει ότι όλες οι θρησκείες, όλα τα δόγματα, όλες οι αιρέσεις, όλα τα σχίσματα έχουν ένα κομμάτι αληθείας και θα ενωθούμε όλοι μαζί και θα αποτελέσουμε την Εκκλησία του Χριστού. Κατ' ουσίαν όμως την Εκκλησία του Αντιχρίστου. Διότι όλες αυτές οι αιρέσεις έχουν καταδικαστεί από οικουμενικές συνόδους, έχουν καταδικαστεί από τοπικές συνόδους, έχουν καταδικαστεί από τους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα προετοιμάζονται να κάνουν τη Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας, την Αγία και Ιερά Σύνοδο κατά αυτούς. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα κάνει αυτή την Αγία και Πανορθόδοξο Σύνοδο, εφόσον όλες οι εκκλησίες, οι λεγόμενες Ορθόδοξες, εκτός από τους παλαιομερολογίτες, είναι όλοι βυθισμένοι μέσα στην αίρεση του οικουμενισμού. Πώς μπορεί να μας βγάλουν μία απόφαση η οποία να είναι στηριγμένη στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, όταν δεν συμφωνούν με την πίστη των Αγίων Πατέρων? Με ρώτησαν, λέει, τι θα κάνετε εσείς, θα γίνετε σύνοδος και εσείς θα διαμαρτύρεστε? Λέω, όταν οι αποφάσεις οι οποίες θα βγάλετε θα είναι σύμφωνα με τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, θα είναι σύμφωνοι με τις τοπικές συνόδους, σύμφωνα με αυτά που αφήσαν οι Άγιοι Πατέρες, σύμφωνοι με τον Άγιο Βασίλειο, το στήλο της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Νεστερτή, σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο, τότε θα εξετάσουμε, και αν πράγματι είναι σύμφωνα, τότε και εμείς δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Όμως, πατέρες, όχι μόνο δεν θα είναι σύμφωνοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά με τη σύνοδο αυτή που θα κάνουν, γιατί είναι προφητευμένη η σύνοδος αυτή, θα χαλάσουν όλα ό,τι έφτιαξαν οι Άγιοι Πατέρες. Και είδαμε τις προκαταρτικές αυτές, τα προσύμφωνα που έχουν ετοιμάσει. Ξέρετε ποια είναι τα θέματά τους? Να παντρεύονται δεσποτάδες. Οι παπάδες, αν πεθάνει η πρεσβυτέρα, να ξαναπαντρεύονται. Οι μοναχοί, αν θέλουν, να πετάνε το σχήμα και να πηγαίνουν όπου θέλουν. Να καταργήσουν οι νηστείες, να μην φέρουν ράσα, να μην έχουν γένια, να μην χτυπάνε καμπάνες, να καταργήσουν όλα τα της Ορθοδοξίας. Και αυτοί την ονομάζουν αυτή η Αγία και Ιερά Πανορθόδοξο Σύνοδο. Δεν είναι Αγία και Ιερά, αλλά θα είναι καταραμένη και μυαρά. Έτσι. Γιατί έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, και ο Άγιος Νίλος το λέει και πολλοί το λένε, ότι αυτή η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η λεγόμενη, θα ισοπεδώσει όλα ό,τι άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Δεν μπορούν λοιπόν να μας λένε ότι αυτοί εκπροσωπούν την Ορθοδοξία από τη στιγμή που έχουν αρνηθεί. Και έχουμε σωρία μαρτυριών από τους ίδιους, οι οποίοι διδάσκουν και μας λένε ότι, άλλοι μας λένε ότι οι κανόνες των Αγίων Πατέρων είναι τα τύχη του έσχου. Άλλοι μας λένε ότι ο Χριστός και ο Μωάμεθ είναι το ίδιο. Άλλοι μας λένε ότι τα δόματα περί Αγίας Τριάδος είναι παραμύθια ελληνικά. Άλλοι μας λένε ότι το Άγιο Πιδάλιο, δηλαδή ο νόμος της Εκκλησίας, είναι χαρτί για το αποχρωτήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν σύνοδο και θα μας πούνε ότι το Άγιο Πνεύμα ενήρισε σε αυτούς. Εάν για ένα ίσως που είπε ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου έχασε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και τη χάρη του Αγίου Σχήματος, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Κανένας αν μη συμφωνήσει με αυτή τη σύνοδο, έστω και αν μας πούνε ότι τα 99 που θα πούνε είναι σωστά, ένα να έχουν λάθος, είναι όλα λάθος.
Και εκτός αυτού, έχουμε και μια άλλη αίρεση, μεγαλύτερη από τους οικουμενιστάς, μεγαλύτερη από τον οικουμενισμό. Ποια είναι αυτή η αίρεση? Η αίρεση του συντηρησμού. Η αίρεση, α, αυτός είναι συντηρητικός. Α, εκείνος αγωνίζεται. Α, ξέρετε τι λέει ο Πάτερ Θεόδωρος ο Ζήσης? Αυτό είπε. Ξέρετε τι λέει ο Σεραφείμ ο Πειραιός? Α, αυτό λέει. Ναι. Αλλά όταν έρχονται, ο Πειραιός την άλλη φορά εκατέκρινε τους οικουμενιστάς και ήρθε ο Σύρου που είναι ο μεγαλύτερος οικουμενιστής και συλλειτουργήσε. Και ο Βόλου. Η μεγαλύτερη αίρεση είναι αυτή. Γιατί? Τον αιρετικό το ξέρουμε. Σου λέει, είναι αιρετικός. Είναι ορθόδοξος. Αυτή σου λέει, α, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα με αυτή τη σύνοδο? Θα φύγουν ο κόσμος. Θα βγει ένα Σεραφείμ, ένα Πάτε Θεόδωρο, δεν ξέρω πώς θα τους λένε. Και θα λένε, α, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Ξέρετε, εμείς είμαστε εναντίον του οικουμενισμού. Αλλά θα είναι νεομερολογίτες μέσα στους νεομερολογίτες. Οικουμενιστές μέσα στους οικουμενιστάς. Και θα μας κοροϊδεύουν. Και θα πηγαίνουμε εμείς ακόμη και οι παλαιοημερολογίτες και θα λέμε, α, βλέπετε, ο άνθρωπος αγωνίζεται. Βλέπετε, κρατάει φρένο. Και όμως, είναι και αυτό μια πλάνη και μια απάτη των αντιχρίστων Εβραίων. Και το γράφουνε στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, ότι εμείς θα βάνουμε ανθρώπους δικούς μας για να μας είναι εναντίον μας, για να μπορούμε να ξεγελάμε τον κόσμο. Έχουν πολλά αυτοί. Του λέει ένα κομμάτι με τους οικουμενιστάς, ένα κομμάτι με τους νερόβραστους, ένα κομμάτι με τους ορθοδόξους, ένα κομμάτι με τους άλλους και όλους τους έχουν στο χέρι. Γιατί δεν υπάρχει η ομολογία. Και ποια θα είναι η ομολογία? Τηρείται η αίρεση. Τον ελέγχω και αποκόπτομαι. Φεύγω από την κοινωνία του. Αυτό είναι ο ενδεδειμένος τρόπος που έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες. Τα άλλα όλα είναι μπαλώματα. Πριν από καιρό πέρασε από εδώ ο Πάτερ, κάποιος μαζεύαν υπογραφές και του λέω, Πάτερ, μαζεύετε υπογραφές, ποια τις κάνατε? Λέει, θα στείλουμε ένα γράμμα, δεν διαμαρτυρούμε. Ωραία, στείλατε ένα γράμμα. Δεν έγινε τίποτα, θα ξαναστείλουμε. Και μετά, λέει, τι να κάνουμε? Να βγούμε εκτός εκκλησία? Δηλαδή, του λέω, θεωρείς εκκλησία τους οικουμενιστάς? Δεν το θεωρούν οι πατέρες αυτό. Οι πατέρες θεωρούν εκκλησία πραγματική του Χριστού, έστω και τρεις αν είναι, όπως ήταν ο Άγιος Μάξιμος με τους μαθητάς του. Ήταν τρεις σε όλη την Ανατολή και αυτή ήταν η εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η εκκλησία του Χριστού και ότι θα μας βάλουνε, πατέρες, είναι απάντη. Και εκείνο που είναι το ανησυχητικό δεν είναι ότι δεν μιλάνε οι νεομερολογίτες. Δεν μιλάνε γιατί είναι και αυτοί μέσα εκεί. Όμως να μην μιλάνε και οι δικοί μας. Να μην μιλάνε οι παλαιομερολογίτες οι οποίοι βγήκαμε στον αγώνα αυτό για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για να κρατήσουμε την πίστη μας. Όταν παραδεχόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκκλησία, τότε λέμε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν είναι έτσι η εκκλησία του Χριστού. Πατέρες, από την πρώτη στιγμή που πάτησε ο Δεσπότης Χριστός στη γη, άρχισε ο πόλεμος του διαβόλου. 14.000 νήπια σφαχτήκανε για να σφάξουν τον Χριστό. Ας δούμε μετά. 15 εκατομμύρια Άγιοι Μάρτυρες, πατέρες ομολογητές, μέσα στις σπηλιές και στα όρια, όπως λέει ο Απόστολος, για ένα και μόνο σκοπό, για να μην χάσουν το όνομα Χριστιανός. Σήμερα όποιος συντάσσεται με τους οικουμενιστάς πάβει να είναι χριστιανός. Καταλάβετε το, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δουλεύουμε δύο αφεντικά. Δεν μπορεί από τη μια να δουλεύουμε τον Θεό και από την άλλη να δουλεύουμε τον διάβολο. Δεν μπορεί να είμαστε στη μέση νερόβραστοι. Λέει ο Χριστός στην Αποκάλυψη. Όφιλες να είσαι ζεστός
και να καίς και να είσαι με τον Χριστό. Ή να είσαι πάγος και να είσαι με τον διάβολο. Επειδή όμως είσαι χλιαρός, όπως λέμε αυτούς τους χλιαρούς, που θα λένε εμείς είμαστε ορθόδοξοι, επειδή του λέει ούτε ζεστός είσαι, ούτε ψυχρός και είσαι χλιαρός, εγώ θα σε εμέσω εν του στόματός μου. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν έχει σεμπριά που λέμε στα μέρη μας, συνεργασία δηλαδή ο διάβολος με το Θεό. Ή θα είμαστε με το Θεό ή θα είμαστε με τον διάβολο. Και για να λύξουν και αυτά, είδατε όλοι αυτοί που έγινε τώρα και ήρθαν εδώ, η εξαρχία και όλα αυτά, και ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός τους πατέρες? Να μας κλείσουν το στόμα, να μην μιλάμε, να μην ακούγεται πουθενά τίποτα. Τι θέλετε και πηγαίνετε στις συγκεντρώσεις, τι μιλάτε συνέχεια, θα μιλάτε και όταν θα γίνει σύνοδο και εμείς αποφασίζουμε, βεβαίως του λέω. Και μέσα στον τάφο να είμαστε, όταν δεν θα είσαστε σωστοί, θα μιλάμε. Και έγινε αυτά που έγινε. Ενώ μας ζήτησαν στην αρχή μόνο διοικητική συνεργασία, τρέξανε καθυλιέρωτες και γράψανε. Ζητήσαμε μία, λέει, και λειτουργική, και αυτό είναι ψέμα. Εμείς τους ξεκαθαρίσαμε και όπως και εδώ το είπαμε, στη σύναξη, και εκεί που πήγαμε στο Σαββατοπέδιο το είπαμε, και όπου το συναντήσαμε τους είπαμε, δεν μνημονεύουμε, δεν συμπροσευχόμεθα, δεν συλλειτουργούμε, παρά μόνο διεκδικούμε τη θέση μας αυτή, η οποία μας ανήκει, σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους, είναι η θέση που ανήκει στο μοναστήρι και θα πρέπει να την πάρουμε. Για συνεργασία διοικητική και μόνο και τίποτα άλλο. Τα παραπέρα, τα οποία τα πλάθουν και τα ξαναπλάθουν οι Κατίνες και οι Κατρίνες, είναι όλα από τον διάβολο. Η θέση μας είναι αυτή και με τη βοήθεια του Θεού θα μείνει αυτή όπως την άφησαν οι πατέρες μας και όπως θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά αν δούμε ότι αυτοί προχωράνε, που μπορεί και να μην γίνει σύνοδος, και δούμε ότι γίνονται όλα αυτά τα οποία μας λένε, τότε θα στηρίζουμε κι εμείς τη θέση μας. Όπως τώρα τους παπάδες και τους μοναχούς οικουμενιστάς δεν τους βάζουμε στην εκκλησία. Σε λίγο δεν θα βάλουμε ούτε τους κολληνικούς, αν γίνουν αυτά. Γιατί δεν γίνεται πλέον. Αν χαλάσουν και το Πάσχα όπως λένε και το κάνουν ίσα με τους φράγκους, τότε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Γι' αυτό λοιπόν, πατέρες και αδελφοί, μην ακούτε. Είναι διαδόσεις που θέλουν να μας ανακατεύουν. Οι κατσουλιέρδες τα δημοσίευσαν αυτά. Πέσανε επειδή είδανε ότι μπορεί να τους διώξουν, είπανε αυτό το πράγμα για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, ότι εμείς προδώσαμε και γι' αυτό. Και εμείς ακόμη συνεχίζουμε τη βοήθεια του Θεού και θα συνεχίζουμε. Όμως, μου λένε, εμείς σας αγαπάμε. Λέω, την είδα την αγάπη σας. Πατέρες, την είδα την αγάπη σας. Όχι μόνο το Πατριαρχείο, που έχει ένα λόγο, γιατί είναι οικουμενιστέ. Αλλά κι εσείς βγαίνετε στον κόσμο και μιλάτε περί αγάπης. Πού είναι η αγάπη σας? Πού είναι η αγάπη σας, σου λέω? Αφήσατε 100 τόσους ανθρώπους και τα πήρατε και τα δώσατε σε 5 λοποδίτες για να κάνετε αυτά που θέλετε. Ποια είναι η αδελφότητα? Πού είναι η μέρημνα η δική σας? Έστω κι αν εμείς, ας πούμε, όπως λέτε εσείς, ότι είμαστε πλανεμένοι. Τι κάνατε για να μας επαναφέρετε? Πήρατε το σκούρι και μας κόβετε το κεφάλι. Έτσι έκανε ο Χριστός. Λέει από εδώ και πέρα. Λέω από εδώ και πέρα η στάση μας είναι αυτή. Θέλετε, καλό. Δεν θέλετε, πάλι καλό. Για μας χίλιες φορές να είμαστε έξω από το μαντρί αυτό, παρά να χάσουμε την ομολογία μας. Πατέρες και αδελφοί, οι μέρες οι οποίες διερχόμεθα είναι οι μέρες δύσκολες
είναι οι μέρες ομολογίας, είναι οι μέρες που έχει κατεβεί ο Δεσπότης Χριστός και η Κυρία Θεοτόκος στον κόσμο και μαζεύει αυτούς που είναι για σωτηρία. Μην το παίρνετε, υπάρχει, είναι η μεγαλύτερη αίρεση. Και πόσο με σκανδάλιζε όταν έβλεπα τους Αγίους Ηγουμένους, αγκαλιές με τους εξάρχους, Άγιε Πρόεδρε και Άγιε Πρόεδρε και Άγιε Πρόεδρε, και δεν είναι αιρετική αυτή. Μα τους λέω, εμείς λέμε ότι είναι αιρετική. Ήλοι, εσείς το λέτε ότι είναι αιρετική. Αλλά δεν κάνετε τίποτα, γιατί θα κινδυνεύσει η θέση σας και η τσέπη σας. Τι να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν γίνεται, πατέρες, μην ακούτε. Όμως, από μας απαιτεί ο Θεός υπακοή στα θέματα της πίστεως. Υπακοή σε αυτά που αφήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Η υπακοή. Κοιτάξτε σήμερα τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Η υπακοή έκανε σε έναν αλόθρησκο και όμως αγίασε. Θυμηθείτε στο γεροντικό που λέει κάποιον που τον εχμαλώτησαν, κάποιο μοναχό, και βρήκε τρόπο αυτό και έφυγε και πήγε στο γεροντά του και του λέει, γιατί αγίες, τράβα πίσω εκεί που ήσουν. Και η υπακοή τον έκανε και αυτή και γυρίσανε, γίνανε ορθόδοξοι τα θετικά του. Η υπακοή η οποία κάνουμε κατά Θεόν ποτέ δεν πάει χαμένη, πατέρες. Ποτέ δεν χάνει ο άνθρωπος αυτός που υπακούει. Και μάλιστα όταν υπακούμε κατά Θεόν, δεν σας λέω ούτε να γίνετε ψεύτες, ούτε να γίνετε κλέφτες, ούτε να γίνετε τίποτα. Σας λέω ότι η υπακοή είναι αυτή που σώζει τον άνθρωπο και μάλιστα τον μοναχό. Και όχι μόνο τον μοναχό, αλλά και τις οικογένειες. Αν δεν υπάρχει υπακοή πρώτα στο Θεό και μετά μεταξύ τους, δεν μπορεί να υπάρχει την οικογένεια. Αυτός είναι ο σκοπός των οικουμενιστών. Να μην αφήσουν τίποτα όρθιο, πατέρες και αδελφοί. Έχουμε και εμείς σαν μοναχοί οικουμενίτες, αλλά και όλοι οι αγιορείτες πατέρες οι οποίοι έχουν κάποια συνείδηση, έχουμε καθήκον να ξεσηκωθούμε σαν ένας άνθρωπος και να διώξουμε τους λύκους μέσα από το μαντρί του Χριστού, γιατί έχουν μπει πλέον μέσα, δεν είναι απ' έξω, μας πολεμάνε από μέσα και μας παρουσιάζονται σαν ορθόδοξοι και μας λένε ότι είσαστε καταληψίες, είσαστε εκτός εκκλησίας, είσαστε τούτο, είσαστε άλλο. Ναι, χίλιες φορές, είμαστε εκτός εκκλησίας, την εκκλησία αυτή που νομίζετε εσείς, αλλά είμαστε στην εκκλησία που θέλει ο Θεός. Και το βλέπουμε καθημερινώς στο χέρι του Θεού και της Παναγίας. Και θα συνεχίσουμε έτσι με τη βοήθεια και την αγάπη του Χριστού. Δεν έχουμε να υποχωρήσουμε σε τίποτα στα θέματα της πίστεως. Αν ασφάλουμε σαν άνθρωποι, ξέρουμε τον τρόπο τι θα κάνουμε. Στα θέματα όμως της πίστης δεν λέμε δικά μας. Λέμε αυτά που άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτό θα συνεχίσουμε. Πατέρες μου και αδελφοί, ποτέ δεν ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά θα είναι να μας κλέψουν την πίστη μας, να μας χαλάσουν την πατρίδα μας, να μας χαλάσουν τα πάντα όπως τα χαλάσανε. Και μην νομίζετε ότι έρχεται εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας οικονομήσει, να μας δώσει χρήματα. Όχι, θα τους πάρει πρώτα την ψυχή και το είδατε. Ψηφίσανε νόμο για τους ομοφιλόφιλους μέσα στη Βουλή και ήρθε ο κύριος Παυλόπουλος και του κάνανε τεμενάδες που έπρεπε να το πετάξουν έξω από το πρωτάτο. Έπρεπε να το πετάξουν έξω για τον νόμο αυτόν που υπέγραψε. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αναστήματα ενός Αγίου Μάρκου, δεν υπάρχουν αναστήματα όπως ήταν οι παλιοί πατέρες. Υπάρχουν μόνο οι λιώδεις και αυτοί οι οποίοι κοιτάνε πώς θα τα οικονομήσουν και πώς θα ζήσουν καλά σε αυτή τη ζωή. Είπε ο Χριστός σε κάποιον, λέει, αφού θέλεις να έχεις κόσμο, εγώ θα σου στείλω από όλο τον κόσμο να έρχονται να σε επισκέφτονται και αν τους υποδέχεσαι. Αλλά τη Βασιλεία μου δεν θα τη δεις ποτέ. Ποτέ δεν θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού
όταν ελπίζουμε στους ανθρώπους. Μας το λέει καθαρά και ο Απόστολος Παύλος. «Η γαρέτη ανθρώπη σύρεσκον Χριστού δούλος ούκανη». Δεν συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον Χριστό και με τον διάβολο. Όχι, πατέρα. Λοιπόν, και επειδή ο κλήρος αυτός έπεσε σε εμάς, όπως έπεσε και τότε στην Επανάσταση, και όπως πέφτει κάθε φορά, και όπως έπεσε το 12 που πουλήσανε το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στους Ρώσους, ήταν το μόνο μοναστήρι το δικό μας που δεν υπέγραψε να πουλήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Ρώσους. Και τώρα θα μας ζητήσουν ξανά, πατέρες, και θα μας ζητήσουν συνέχεια, θα μας πιέζουν να υποχωρήσουμε, γιατί δεν θέλουν να υπάρχει φωνή διαμαρτυρίας, ούτε από μας, ούτε από τους πατέρας τους ζηλωτάς. Γι' αυτό δεν δίνουν κελιά, γι' αυτό δεν γράφουν μοναχούς, γι' αυτό, για να εξαφανιστούν σιγά σιγά αυτοί οι οποίοι αντιδρούνε. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και μνημονευτάς ακόμη πατέρες που θα αντιδράσουν, θα τους διώκουν όπως το κάνουν ήδη. Γιατί σου λέει, δεν υπάρχει, δεν θέλουν να ακούγεται. Θέλουν όταν θα κάνουν αυτά που θα κάνουν, να φαίνεται ότι όλα είναι... Και να σας πω και κάτι άλλο που άκουσα, δεν ξέρω βέβαια. Είπε ο Πάπας, αν δεν κανονίσετε τη μονή του Ευσημένου ή θα την πάρετε μαζί σας ή θα κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άρα λοιπόν, φοβούνται. Δεν λέω ότι μας φοβούνται σαν ανθρώπους. Μας φοβούνται γιατί έχουμε το Θεό μαζί μας. Μας φοβούνται γιατί αυτό που λέμε το πιστεύουμε. Μας φοβούνται γιατί και ένας ορθόδοξος να υπάρχει, αυτοί θα την έχουν σκούρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, πατέρες, δεν είναι μόνο ο οικουμενισμός. Κοιτάνε από παντού οι Εβραίοι να μας εγκλωβίσουν. Βλέπετε κάρτες, κάρτες του πολίτη, αφημί, άμκα, σφραγίσματα, όλα αυτά γιατί μας τα κάνουν, για να μας στερήσουν την ελευθερία μας, για να μας κάνουν δούλους του Αντιχρίστου, για τίποτα άλλο δεν μας το κάνουν. Και βλέπετε, λέει, δεν θα έχεις την κάρτα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν θα έχεις το τσιπ, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Άρα λοιπόν μας κοροϊδεύουν. Είπανε για το άμκα, λέει είναι για απερίθαλψη. Και όμως αν δεν έχεις τον άμκα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και μας φέρνουν εκεί και σου λέει, θέλεις να πάρεις δάνειο, πρέπει να έχεις το άμκα. Θέλεις να πάρεις αυτοκίνητο, πρέπει να έχεις το άμκα. Θέλεις να μπεις σε υπηρεσία, πρέπει να έχεις το άμκα. Θέλεις να μπεις στο νοσοκομείο, πρέπει να έχεις το άμκα. Και εμείς, ας πούμε, προσπαθούμε, για μας η Ιερά Κοινότητα, μας έχει για εχθρούς. Τους Αλβανούς που είναι μέσα και που θα τους φάξουν αύριο τους Αγιορείτες, τους δίνουν και ασφαλείες και βιβλιάρια και τα πάντα. Τους πατέρες Ζηλωτάς δεν έχει τίποτα. Δεν είναι όμως αυτό, πατέρες, πατερική αυτή. Δεν είναι πατερική αντιμετώπιση αυτά τα οποία γίνονται εις βάρος της μονής μας και εις βάρος των Ορθοδόξων. Το παράπονο μου είναι ένα. Πάντοτε το Άγιο Όρος ήτανε μπροστά σε όλους τους αγώνας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι τελευταίο και καταϊδρωμένο. Και να δούμε. Και οι δικοί μας. Στους αγώνες αυτούς έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Ήρθε ο Πάπας, λέω, Τσιμουδιά, ούτε από την ημερολογίτη, ούτε από κανέναν παλιό ημερολογίτη, τόσοι σύνοδοι. Λοιπόν, ήρθαμε. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί πήγε ο Πάπας στο Λέσβο, για να ψυχοπόνεσε τους... Όχι. Το κάνει για να συνηθίζουμε σιγά σιγά το συγχρονισμό παπική και ορθόδοξη μαζί. Δεν μας χωρίζει τίποτα πλέον, λένε αυτοί. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Και γι' αυτό θέλουν σιγά σιγά να γίνουν αυτά που θα γίνουν για να... Μην υπάρχει τίποτα. Έχουν πρόγραμμα με το υπερμνημόνιο. Να καταργήσουν τις καμπάνες, να καταργήσουν τα ράσα, να καταργήσουν τα πάντα ό,τι πρεσβεύει η Ορθοδοξία. Και αυτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μας επιβάλλουν κάθε φορά και μας ταλαιπωρούν για να υπογράψουν να πάρουμε 5 ψωροδεκάρες.
μέχρι που να πούμε ναι στους ομοφιλόφιλους, ναι να γίνονται γυναίκες παπάδες, ναι να παντρεύονται δεσποτάδες, ναι να κατεβάσουμε τις εικόνες, ναι να κλείσουμε τα σχολεία, ναι να καταργήσουμε το στρατό, ναι τη γλώσσα μας, ναι τη θρησκεία μας και στο τέλος δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βρήκανε αυτόν τον τρόπο για να ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι σε αυτούς που έρχονται τους οικονομικούς μετανάστες ότι είναι στρατιώτες Τούρκοι ντυμένοι μετανάστες. Και θα δείτε, θα γίνει πλέον η σφαγή, όπως λέει ο Ιουσκονάς από μέσα. Ποιος αντιδράει? Ποιος αντιδράει? Κανένας. Ούτε η Ιερά Κοινότητα. Πήγε ο Ιερώνυμος να δώσει φαγητά στους λαθρομετανάστες και έβγαλε το σταυρό για να μην σκανδαλιστούν. Το ίδιο και ο Βαρθολομαίος, το ίδιο και ο Πάπας, το ίδιο και ο Ιερώνυμος. Και έρχονται εδώ να μας πούνε τι. Βγάλαν το σταυρό για να μην σκανδαλιστούν. Τους πήγανε φαγητά του Ερυθρού Σταυρού με τον Ερυθρό Σταυρό επάνω και δεν τα πήρανε. Και αντί να πάρουνε τα αυτά να τους πετάξουνε στη θάλασσα, πάνε και τους ταΐζουν τα κορόιδα. Και αύριο θα δεις, θα τους φάξουνε. Είναι από παντού η επιβουλή, οι πατέρες. Δεν είναι μόνο ο οικουμενισμός, δεν είναι μόνο ο Αντίχριστος. Είναι, αυτό είναι το χειρότερο. Σε μια πενταετία ήδη υπάρχουν 5 με 5,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Σε μια πενταετία θα είναι 10 εκατομμύρια, 12 και εμείς θα είμαστε 6. Γιατί δεν θέλουμε παιδιά, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χαλάσαμε την οικογένειά μας, χαλάσαμε τα ήθη και τα έθιμά μας και περιμένουμε μετά να δούμε άσπρη μέρα. Όχι. Η άσπρη μέρα είναι κοντά στον Χριστό. Να έρθουμε στα ήθη και τα έθιμα τα δικά μας. Πατρίδα, θρησία, οικογένεια είχαν οι Έλληνες. Και αυτό πρέπει να παραμείνει για να μπορέσουμε να σταθούμε σαν έθνος. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Όχι ένας Άγιος Κοσμάς χρειάζεται. Χρειάζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και από ένας Άγιος Κοσμάς για να φωνάζει. Αλλά δυστυχώς, περί άλλων μεριμνάμε, για άλλα τυρβάζουμε, αλλά για αυτά τα πράγματα δεν μας ενδιαφέρει. Πατέρες και αδελφοί, μακριά από τους οικουμενιστάς, μακριά από τους συντηρητικούς, μακριά από τους νεμερολογίτες μέσα στους νεμερολογίτες, μακριά από αυτούς που μας παριστάνουν τους Ορθοδόξους. Τότε μόνο θα είναι Ορθόδοξοι όταν θα έχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή αυτά που αφήσαν τα Άγιοι Πατέρες. Τίποτα άλλο. Και είναι τόσα πολλά που μπερδεύεται το κεφάλι μου, δεν μπορώ τι να πρωτώ. Η επιβουλή η οποία γίνεται τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Και εκεί που λέμε σήμερα είναι αυτό, αύριο μας παρουσιάζουν εκείνο. Αυτοί προχωράνε και δώστου και πάρτου και δεν προχωράνε. Και εμείς καθόμαστε. Μα ξέρεις δεν κινείται η Σύνοδος. Μα ξέρεις δεν κινούνται οι δεσποτάδες. Ο καθένας όμως, πατέρες, την ψυχή του την έχει ξεχωριστά. Και ο καθένας μπορεί να πει σε 10 ανθρώπους δικούς του. Αδερφέ, μην παίρνεις αυτά τα πράγματα, είναι το αδερφέ σου. Αδερφέ, μην πηγαίνεις με τους οικουμενιστάς. Αδερφέ, μην εμπιστεύεσαι τους ψευτοορθοδόξους. Αδερφέ, μην εμπιστεύεσαι αυτούς που έρχονται. Αλλά αυτούς οι οποίοι αυτό λένε. Πατέρες και αδερφοί, έρχονται μέρες δύσκολες. Δεν ξέρω τι θα δούμε και πώς θα επιτρέψει ο Θεός. Να ξέρετε ότι θα βρεθούμε σε δύσκολες θέσεις. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι πατέρες οι αγιορείτες, οι οποίοι δεν αντιδρούν τώρα. Θα έρθει καιρός που θα κλαίνε όπως κλαίγαν οι Εβραίοι επί των ποταμών Βαβυλώνων, όταν θα χάσουν το Άγιο Όρος, όταν θα τους καταλάβουν.
χρόνια για να υπηρετούν τις γυναίκες που τα έχουν από τον χρόνο μέσα στα γύρω. Τότε θα καταλάβουμε αυτό που κάναμε εμείς με τα χρόνια, αλλά θα είναι αργά. Θέλω και το καλεπίκιο να βάλουν ενέχειρο τα κοιμήλια του Αγίου Ορούς για να πάρουν λεφτά από τους Ευρωπαίους. Θα έρθουν μετά ο Ευρωπαίος και θα πει τα λεφτά αυτά δεν είναι μόνο από μένα, είναι και από τη γυναίκα. Οπότε θα έχει υποτονάρει με αυτή. Μην υπερβάμβουν το αγών, πατέρα και αδελφοί. Και ο Βραής έστω μαχητή. Και αυτός που είναι ήσυχο πρέπει να πάρει τη ράβα και να αρχίσει να έχει κυράει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στόμεν, καλό, στόμεν. Από αυτή τη θέση που είμαι, το μόνο λέω, θα δει ο Χριστός να μας κρίνει, να μας δει με έργα καλά και με πίστη ορθόδοξη. Αυτά θα μας ζητήσει ο Θεός. Δεν θα μας ζητήσει πολυτέλειες, ούτε αυτά. Θα μας ζητήσει μόνο αυτά. Κρατήσατε την πίστη, αλλά δείσαι. Δυστυχώς θα μας πει, όταν θα έρθω, θα βρω άρα την πίστη. Δεν θα μην πει. Όλοι είμαστε ψεύτες. Όλοι είμαστε επιφανειακοί χριστιανοί. Πού είναι αυτό που λέει ο Χριστός? Αν είχατε πίστη ως κόκκο συνάφερα, θα λέγατε τώρα σήκω και πήγαινε στη θάλασσα. Πού είναι η πίστη? Τίποτα. Επειδή η ώρα περνάει. Και ευχαριστώ όλους που ήρθατε για τους πατέρες, τους άλλους που έρθουν κάθε χρόνο και που πάνε τη φωνή μας. Για τους πατέρες που ήρθανε και αυτούς που δεν ήρθανε για διάφορες αιτίες, γιατί βρίσκουμε όσες θέλουμε αιτίες. Ο Θεός να τους ελεήσει και να μας αξιώσει όλους πατέρες και αδελφοί καλής ομολογίας και μέχρι τέλος. Δεν παίρνει άλλο. Μας κοροϊδεύουν. Έρχομαι, επανέρχομαι στο ίδιο γιατί μας κοροϊδεύουν. Ξέρετε, άμα κάνουν αυτό, εμείς θα χωρίσουμε. Τώρα μας λένε, ξέρετε, άμα θα βγάλουν αποφάσεις, εμείς θα χωρίσουμε. Έλα, βρε, τα ξέρουμε τα παραμύθια σας. Ή χωρίζετε ή δεν χωρίζετε. Άμα περιμένουμε το πόδι στο τέλος, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όταν προδεχόμαστε τους υπονοιστάς ανορθοδόξους, όταν τους βάζουμε και τουργάνε, όταν αυτό, εκείνο είναι το χειρότερο. Είναι ο δούριος ύφος αυτός που έκανε ο Οδυσσέας και η κυρία Σεφιτρία, έτσι κάνουμε. Ήδη έχουν κυριεύσει τον Άγιο Όρος, ήδη έχουν κυριεύσει την Ελλάδα, ήδη αυτό που δεν κάνανε με τον πόλεμο, το κάνανε με τα χρήματα των Εβραίων και συνεχίζει. Μα είμαστε τόσο ηλίθιοι. Παίρνουμε δάνεια. Τους πληρώνουμε τους τόπους. Με ποιο δικαίωμα έρχονται αυτοί και μας βάνε όρους? Με ποιο δικαίωμα? Που στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, όλος ο κόσμος προστάει στην Ελλάδα. Γιατί όταν η Ελλάδα έφτιανε Παρθενώνες, αυτή ήταν ανθρωποφάγη μέσα στα σπήλαια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έρχεται και να απαιτούνε αυτή την Ελλάδα. Γιατί όλοι χρωστάνε στην Ελλάδα. Όλες οι γλώσσες έχουν στοιχεία ελληνικά μέσα. Και το κυριότερο, το Άγιο Ευαγγέλιο, όλα στα ελληνικά. Κανένα δεν καταλαβαίνει. Μας επιβάλλουν και μετά τα οποία θα πρέπει. Κάποτε θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Κάποτε θα πρέπει να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Όχι ότι είμαστε αυτοί και τα... Όχι. Λέει ο Κολοπεντρώνης, περιμένετε, λέει, να μας ελευθερώσει, μην ξέγει. Αν δεν ελευθερωθούμε μόνοι μας, ελευθερία δεν πρόκειται. Εάν δεν κρατήσουμε την πίστη μας, πατέρες, μην περιμένετε από αυτή. Μην περιμένετε τίποτα. Και αστέρες, λέει, πεσούνται από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών σας αλευθίσουν. Ποιοι είναι οι αστέρες? Είναι οι επίσκοποι, είναι οι αρχιεπίσκοποι, είναι οι ιερείς, είναι οι μοναχοί, είναι οι χριστιανοί. Αυτοί είναι οι αστέρες στο στερέωμα της Εκκλησίας.
και βλέπουμε συνέχεια να πέφτουν. Δεν βλέπουμε να σταθεί κάποιος και να φωτίσει. Να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Το μόνο που ξέρω, άτους συνεργαμένους, άτους εξαγάκες, άτους φανατικούς, άτους κατελευσίες, άτους δεν έχουμε τίποτα. Και όμως, εμείς τα έχουμε όλα. Οι μηδέν έχοντες ή τα πάντα κατέχονται. Έχουμε τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας και δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Όπως δεν χρειαζόταν οι σαραγιστάς του 21 να έχουν, είχαν μόνο δικριάνια και εκπαιδευτήρια και όμως με αυτά ολόκληρη αυτοκρατορία την αφαγήκαμε. Γιατί είχαν τον Χριστό. Έτσι και εμείς πατέρες, αν έχουμε τον Χριστό, δεν φοβόμαστε κανένα. Γι' αυτό λοιπόν, στόμες καλώς πάμε με τον φόβο. Να είμαστε αγωνιστές. Να. Γιατί να μην είναι 500, γιατί να μην είναι 1000, γιατί να μην είναι 1500, γιατί, θα σας πω εγώ, γιατί έχουμε την οφειλαχτία μας, έχουμε τον εγωισμό μας, έχουμε την τσέπη μας. Μα πώς θα πάω, δεν έχω. Ναι, αλλά έχεις να πάει να αγοράσεις σκύλο, έχεις να αγοράσεις γάτα, έχεις να αγοράσεις 2-3 αυτοκίνητα, έχεις να πας στο σινεμά, έχεις να πας στα κέντρα της διαφθοράς, αλλά δεν έχεις να πας για να φροντίσεις για την ψυχή σου. Βεβαίως, δεν έχω. Να στερηθείς για να έχεις. Έτσι κάναν οι αγωγιστές. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και ακούσατε. Λέω να πω πολλά. Εγώ είμαι αγράμματος. Αλλά εκείνα που λέω τα πιστεύω. Αυτό ξέρω, τίποτα. Θα πρέπει έτσι να μείνουμε με το τέλος. Εύχομαι ο Δεσπότης Χριστός να μας βρει μετανία με έργα αγαθά και με πίστη ο φόβος και να μας κρίνει με επιείχεια. Γιατί δεν έχουμε κανένα παράδειγμα. Ούτε δεσποτάδες, ούτε πατριαρχάδες. Έχουμε μόνο Κυρία Θεσόφω και του Αγίου του Τίποτα. Έχουμε να μας αξιώσει όλους τους Χριστιανούς. Hola. Thank you.
Πάτερ Σιμεών, γιατί οι ιεραμονίες σφιγμένου και οι ζηλωτές πατέρες δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μάναστηρε σφιγμέν, ναι με духовное общение с Патриархом Константинопольским, так званым Патриархом, который в сущности не Патриарх, за меня вообще, Бартоломеем, нема духовного общения из того разлога, за то, что патриарх, так званый Бартоломей, проповеда ерес, а то есть ерес экуменизма. Ποιοι ιεροί κανόνες είναι που λένε ότι απαγορεύεται να μνημονεύεις έναν αιρετικό πατριάρχη? Να μην τα πεις εσύ αυτά, γιατί αυτά εγώ τα έχω ξεχάσει. Γιατί εγώ... Είναι ο 15ος κανόνας που λέει της Πρωτοδευτέρας, είναι ο 15ος Πρωτοδευτέρας που λέει όταν κηρύττει η αίρεση πρέπει να αποτυχιστείς. 15 κανόνας και μετά... Μετά είναι 31 από λαοδικία, απαγορεύεται στην προσευχή, 45 και 65 αποστολική. Постоје различни канони кои нама дају есфигменцима право и нашој старокалендарској цркви да немамо общење са јеретиком Вартоломејом, а главни канон тој е 15-ти, кој каже отприлике овако, да ако неко отворене главе проповеда јерес, било то епископ, било то био митрополит, било шта год да е било, ми треба да прекинемо с ним общење да не бисмо заразили цркву Христову са јересом. И нису вопште потребни никакви синоди да би ту потврдили ту нашу одлуку. Јер ако дође едног дана у некој скоро будућности неки синод, онда ако тај синод истински, то је православни, а да нису ту јеретици и неки расконици, ако су прави хришћани и прави православци, онда ће они да потврде као ту нашу одлуку да је то било исправно, јер нама нису потребни никакви синоди ништа, јер тај канон нам даје право да прекинемо общење са неким ко проповеда јерес. A u ovome slučaju to propoveda gospodin Bartolomej i njegovi prethodnici koji su to počeli već od 1920. godine. To je već to počelo tako ovde u Grčkoj, otvoreno. I zbog toga je nastala i rodila se starokalendarska crkva, koju smo mi vernici. Na pume kjalus kanone spijena? Φτάνει, ναι, το 15 πάντα φτάνει. Έχει κι άλλους. Να πούμε 31 λαοδικία, λέει απαγορεύεται η συμπροσευχή, μετά είναι 45 και 65 ότι όποιος συμπροσευχηθεί με αιρετικούς αφορίζεται, αναθεματίζεται. Ζατώ εις το προστοί δύο κανόνοι που ζαμπρανιούν να σε μη πράγωσαν οι χριστιανοί, μόλιμο σα αιρετίτσιμα, и исто тако оде забранува и свешницима и епископами и митрополитима, они никојма кои се учини, исто да се има моле. Казне за то су или епитимије, одлучење од цркве и разне такве ствари кои могу да им се десе, ако се некој усуди туду ради. Не смемо чак ни са мирскима да се молимо, ако нису православни, ми православни. Και ένας κανόνας λέει ότι ο 45 των Αγίων Αποστόλων απαγορεύεται να εισέρχεται σε συναγωγές Ιουδαίων ή αιρετικών, γιατί ο Βαρθολομαίος μπαίνει σε συναγωγές Ιουδαίων. Ίστο κανόν, ίστο προστοί, που ζαμπρανιούει πράγωσαν να διδού ή να προσοχούει στρόγο συναγωγή. Α, Μητροπολίτ Βαρθολομέ είσαι ο συναγωγού ή τα κουλά λεκόκου που ούτε προποβέδω. Ήκαν και προποβέδω ο συναγωγή του Νούιορκου, nije uopšte izobličio jevreje za njihovu prelest i za njihovu lažno verovanje. To je da naš Hristus Gospod koji je razapet pred 2000 godina nije istinski Mesija, nego onoga koji treba dođe. A Bartolomej kao da je pravo se, on je to treba njima da kaže. A on je sve suprotno uradio, samo im je rekao bravo, to što radite, u što verite, to je ispravno, samo idite dalje, to je to. To jeste, nije uopšte uradio ono što je Sveti apostol Pavle radio u svoje vreme kad je išao po sinagogama i objašnjavao jevrejima da su se, kako da kažem, prelestili i da nisu na putu spasenja, nego da su svoga Mesiju i Spasitelja razapeli i da se zbog toga pokaju, jer kroz verovanje Gospoda Isusa Hrista i istinsko krštenje mogu se spasti. A Bartolomej radi sve naravno suprotno, zato ga i ne spominjamo. On po tim kanonima, on je već raščinjen. Sve to što je radio do sada tog svog života. Υπάρχει και η 7η Οικουμενική Σύνοδος και η 6η που λέει πάση της αιρετικής ανάθεμα. Σε όλους τους αιρετικούς ανάθεμα. Αυτό είναι στο συνοδικό που λέμε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ono što u Srbiji više nema i što u Srbiji pravoslavni maluhi koji znaju šta je to, jer to je namerno uradjeno sa smislom da se to izbriše iz pojma svemima presunih koji su verujući,
to je nedelja pravoslavlja gde se čitaju na teme. I tu se kaže, među svema ono što se čita, gde se proklinju sve jeresi koje su se pojavile od početka crkve pa daleko skoro do sad, osim protestanata i tako dalje, jer tad, u to vreme to nije postojalo, da kaže ovako, sve jeresi, nove i stare, koje se pojavi u toku istorije do drugog dolaska Hristova, su prokleta strane Gospoda Boga. Sve to treba odbaciti. Και τώρα να πούμε γιατί ο πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι αιρετικός. Επειδή είναι στο... Σάτσιμα, θα σε πείτε μας, ζάστο είναι πατριάρχης Βαρθολομαίος αιρετικός. Ναι. Α, ζάστο. Pa zato što ne propoveda više pravoslavno, on propoveda ekumenizam, propoveda sasvim neku drugu veru, koja je strana veri pravoslavno i svetih otaca i svetih apostola. On je čist primer strašnog jeretika. Είπατε γιατί είναι, επειδή είναι μέσα στον οικουμενισμό, επειδή ανήκει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αυτό το είπατε. Του είπα ότι κηρύγει μια φοβερή αίρεση και είναι αιρετικός. Ναι. Δεν το είπα και ότι, ναι, πέστε ότι είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ναι. Ότι συμπροσεύχεται με μουσουλμάνους, με Λατίνους, με Προτεστάντες, με Εβραίους, αποδέχεται όλες τις θρησκείες, ναι. Τις αποδέχεται ότι έχουν σωτηρία. Jedan primjer toga što smo rekli da je patrijarh ovaj takozvani Bartolomej jeretik, evo primjera, ide u sinagoge, moli se sa Jevrejima, moli se sa muslimanima, moli se sa katolicima i sa svim ostalim veroispovestima s kojim može se moliti. Sve on to prihvata i moli se sa njima i isto ih priznaje poput nas pravoslavnih da su isto od Boga dati, da je to sve po Bogu, sve to ispadne, da su sve te religije u stvari božanske religije, samo što oni svaki narod, svaka religija na svoj način proslavlja Boga, eto, taj tako. Oti ne masoni i ola vta, to ipate? Ne. Eto, masoni, da moram to povati, da nekoma podiksi se takav ne, ne, ne. Επειδή ο Αθηναγόρας έκανε χρέη, έκανε σαν ραβίνος μέσα σε συναγωγές Εβραίων, ναι. Έκανε ό,τι κάνει ο ραβίνος μέσα σε συναγωγές των Εβραίων, ήταν 33ου βαθμού μασόνος και αυτός, ναι. Ήταν οικουμενιστής, ναι. Και έκανε άρση των αναθεμάτων το 1962. I Atinagora je bio mason i to se može dokazati zato što su masonske novine ga objavile kao svoga člana i nisu to krile s fotografijama i sa dokazima, zato mi kažemo da je mason. Služio je kao rabin u jevrejskim sinagogama i nije se stidio time i čak je to izjavio Jevreji da on može da služi po pravoslavnom i po jevrejskom. I da je to za njega jedno te isto, biti rabin ili jeromonah ili svešnik, to je za njega jedno te isto. Ότι ο Βαρθολομαίος και όλοι αυτοί οι πατριάρχες είναι αιρετικοί γιατί έχουν την αίρεση του συγκριτισμού που συγκρίνουν τη μία θρησκεία με την άλλη, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σύγκριση, ότι η μόνη αλήθεια είναι ότι κάνω αυτό να δω αν είναι τι ομοιότητες έχει με το άλλο, αν είναι ίδιο, πόσα ίδια έχει, πόσα δεν έχει, ενώ αυτό δεν είναι σωστό, το έχουν βγάλει οι Ιουδαίοι την αίρεση αυτή και είναι η θεωρία των κλάδων, ότι κάθε κομμάτι έχει αλήθεια, ενώ οι Ορθόδοξοι δεν το πιστεύουμε αυτό, πιστεύουμε μόνο η Ορθόδοξία είναι η αλήθεια. Βαρτολομέι, μισήν, εκουμενίζαμε με μια ουα, κότσι να μου κάζουμε στο δέρε, τσιτά ετώ, εκουμενίστοι βέρουν ότι σβάκα ρελίγια ο σωή σουστίνη posseduje od Boga jedan komad istine, kojim je Bog darovao. I da svaki narod i svaka različita religija slavi Boga na svoj način. I pošto veruju da sve te religije imaju komad istine date od Boga, oni veruju da su sve religije od Boga date i da to treba sve da se sjedini među sobom i na kraju kad se to sjedini, onda će da se napravi crkva Božija, da se stvori crkva Božija na zemlji. A mi, Srbi, pravoslavci, pošto sam ja Srbin, verujem ono što su ti Simeon, Sveti Sava, što su propovedali, svi naši preci, i što su sveti apostoli, sveti oci propovedali, i naši drevni pravoslavni svetitelji, to jest, prosto rečeno da svako može razume, Gospod Isus Hristus, kad je propovedao na zemlji, svoje učenje je predao svetim apostolima, i oni su posle to predali ostalim hrišćanima,
I to je sve, i to učenje je od samog Gospoda Isusa dato svima nama, prvo njima, i oni su nas ovako bavezili, rekavši nam ovako da Bog im je, znači, rekao i dao i zapovedio ono što će on njima usmeno reći, da to oni predaju ostalima, a usmeno mi je rekao sljedeće, da pravoslavna vera, to je jedino pravo, spasonosna vera, jer potiče od samoga Boga i Bog, ako neko nije pravoslavan, u sebi nema to učenje, od božanstveno učenje, jer je Bog, ako ćete u dve reči da shvatite, Bog je samo pravoslavan, Presveta Bogorodica je samo njena pravoslavka i svi naši svetitelji, poznati srpski i grčki i ruski i tako dalje, koji Bogu pripadaju su pravoslavni. Van pravoslavlja, znači mi smo onak van Boga i van istine Božije i sve što je van toga nije od Boga i sve što je različito i što se ne slaže sa pravoslavljom, to pripada nekome drugome. Ako me to pripada, jer mi stalno govorimo da Bog postoji, da, Bog postoji, ali postoji nešto drugo pored Boga, to je đavo. Znači, sve ono što nije, što ne pripada Bogu i što nije božanstvo, onda je đavolsko. Znači, slobodno možemo da kažemo da je, kako da kažem, istiniti Bog Gospod Isus Hristos, sa istinitim učenjem koje je predao, to je sa ljudima, to je s kojim mogu da se spasu, da uđu u raj, to je pravos, znači, to su pravoslavne istine, to je pravoslavna vera, a sve ono ostalo što je pored toga, da počnemo od muslimana, znači muslimani, jevreji, budisti, svi ostalo, to je od nekoga druga dato, a to je od đavola, od satana. Prosto. Είπατε δηλαδή ότι πάνε να κάνει την ένωση των θρησκειών. Είπα κάτι άλλο, πιο φοβερό. Ναι. Τους είπα ότι ο Χριστός πότε ήταν στη γη, έδωσε στους Απόστολους και αυτοί δώσανε αυτά στους χριστιανούς και στους Άγιους Πατέρας τη διδασκαλία του Θεού. Και ο Θεός μας είπε ότι η αλήθινη διδασκαλία του Θεού είναι μόνο η Ορθοδοξία. Και όποιος δεν είναι Ορθόδοξος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Και όλα ό,τι είναι έξω από την Ορθοδοξία είναι από τον Σατανά, από τον Διάβολο. Πολύ ωραία. Και είναι σχέδιο. Και τους είπα ότι και οι Μουσλιμάνοι είναι από τον Σατανά και οι Βουδιστές και όλοι. Και οι Εβραίοι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και ότι είναι σχέδιο γιατί θέλουν να καταργήσουν τις θρησκείες και να βάλουν τη θρησκεία του Αντιχρίστου στο τέλος και να βάλουν και το 666. Γι' αυτό ο πατηρής Βαρθολομαίος, τώρα που έχουν βγει η αχρήματη συναλλαγή που βάζουν στην τράπεζα χέρι και βάζουν χάραγμα πάνω και μάτι με κάρτες που έχουν το 666 σαν ταυτότητα και κάρτα πολίτη και άμκα και όλα αυτά σε όλο τον πλανήτη και θέλουν να κάνουν αυτό που λέει Αποκάλυψη και εκεί δεν μιλάει καθόλου ο Βαρθολομαίος και εκτελεί τα σχέδια του Ρότσιλ των Εβραίων και τη συναγωγή και θέλουν να φέρει τον Αντίχριστο. Και όλα τα πατριαρχία είναι μέσα στον οικουμενισμό. Πριν των ζηλωτών Ορθοδόξων, ή Ρώσων, ή Ρουμάνων, ή Σέρβων, που είναι ζηλωτές. Μόνο αυτοί είναι Ορθοδόξοι και ομολογούν. Ο Βαϊγκοσπόνι Βαρτολομέ, που ουέκ με μόγου να πριζνάμε, είναι τσούγα πριζνά τα πατριάρχα, αλλά είναι πατρία Πράβοσλαβα, ο Βαϊγκοσπόνι Βαρτολομέ, οικουμενίστα, труди се свим својим силама да проповеда екуменизам, затоа што е иза екуменизма стоје јевреи, а он тоа су сионисти, а иза нји су Рочили и Рокфелери и свите јевреи кои држе сам новац у целе ове планете и кои, т.е. финансиски одржавају у планету. Они не само да су банкари и луди велики моќи и тако далје, него су исто и духовне личности кои имају и они своја религија и тако далје, а тоа не е наша христијанска православна. Nego to je satanska, masonska i luciferska vera, pošto oni kao jevreji ne priznaju, kako da kažem, Hristos, naš istiniti Bog, koji je bio razap 2000 Boga istin Mesija, oni dan danas očekuju tog nikog Mesiju koji treba da dođe. I pošto smo po učenju svetih otaca ušli u te zadnje dane pred nego što će da dođe Antihrist, oni polako spremaju njegov put i njegov dolazak. I cijelo čovječanstvo spremaju za taj dolazak Antihrista i za taj njegov doček. I sistemi tih ovih novčanih karata, bankarskih karata, ličnih karata sa čipovima, amke, znači to su zdravstvene knjižice u Grčkoj sa čipom, i svi ti sistemi su smišljeni da bi ljudi, kako da kažem, ušli u jedan sistem i da bi bili zarobljeni tim sistemom
da bi postali brojevi i, kako da kažem, kao šahovske figure bez ikakve slobode i ličnosti. I kroz tu norma su totalno kontrolisani. Taj sistem je vam otprilike kao knjiga od George Orwella, Veliki brat. Veliki brat to nije ono ko što mi učitamo u njegove knjizi, nego to su ti sistemi. Da budete kontrolisani, da možete više da radite, da vam se zna šta govorite, šta mislite i tako dalje. Da ne bi došlo do pobune i da bi, kako da kažem, taj antihristov dolazak i taj njegov sistem uspeo da tu budu ljudi svi pokorni i kontrolisani i ko se protivi da bude lako prepoznatljiv i lako da se može, kako da kažem, uništiti. I Vartolomej, gospodin Vartolomej, kako da kažem, pošto ne propoveda pravoslavnu veru, što je u tom sistemu i on također dalje, on propoveda s jedne strane ekumenizam, a sa druge strane političari nam daju i mislim, obmanjuju se, lažu nas kako ćemo s tim dobrim s tim kartama i tako dalje, imati bolji život, lagodan i tako dalje. Ali u stvari hoću da nas porobe time da postanemo eto, robovi sistema, robovi velikog brata. A mi slava Bogu, hrišćani koji smo nešto čitali u vezi te teme i koji znamo nešto malo šta je sve to, da nam da Gospod Bog snage da mi to ne uzmemo, to nama nije potrebno, jer se mi nismo rodili s tim kartama. I kad budemo umrli, doći ćemo Bogu na istinu bez tih karata i bez tih sistema. Znači, čovjeku nisu one potrebe da bi on postojio. Jer su ljudi, pre nego što su postojili svi ti sistemi, mogli lako da žive bez svega toga i bilo mi je mnogo bolje i mnogo lepše i mnogo lakše. A to što hoće, kako da kažem, sad ta dašnja država da se ubedi da bez toga ne može se živjeti, to nije istina. Može se živjeti bez toga odlično, jer ako je neko vernik, ako je pravoslavan hrišćanin, ako veruje da ima Boga, on sam zna da Bog o njemu promišlja i da Bogu nisu potrebni ti sistemi, to što je najgore što je đavolski sistemi ili unutra te šestice. I jednostavno, ko je hrišćanin, ko voli Hrista i tako dalje, on ne bi trebao da to uzme, jer ako veruje da Bog o njemu promišlja, on će lako vidjeti da se može živjeti bez svih tih sistema. Ja lično nemam ni, kako da kažem, jednu kartu sa tim čipom, nemam jednu istu, znači jednu kartu, nemam jedan dokumentac sa tim čipovim, sa tim sistemima. I evo, tu sam već par godina u manastiru Svetog i tako dalje i živim bez toga. I kako da vam kažem, živi, zdravi, eto tako, niti imam neku bolest, ništa, imam šta da jedim i tako dalje, jer Bog je obećao u Svetim pismima da ko bude verovao u Gospoda Isusa Hrista i ko bude imao želju za spasenje i tražio carstvo nebeskog, Gospod Bog će sve njemu da da uz to što mu je potrebno za život, znači hranu, odeću i sve ono ostalo. Samo šta traži od nas pravoslavnih vernika, to je da živimo pobožno i onako kako je Bogu milo, koliko možemo. Ακόμα ότι η παφική στη Σερβία που θέλει να ενωθεί ο Βαρθολομαίος και αναγνωρίζει ότι έχουν μυστήρια, ότι έχουν θεία χάρη και ότι είναι εκκλησία, είχαν σκοτώσει 800.000 Σέρβους Ορθοδόξους που τους είχαν βγάλει τα μάτια και τους είχαν... Θα σας πω και αυτό. Εγώ σας πω, συγγνώμη, γιατί το ξέρω λίγο. Θα σας το πω, αν θέλεις, θα ξέρεις το αυτό. Θα σας πω ότι σήμερα οι Σέρβοι δεν είναι οι παλιοί Σέρβοι που είχαμε παλιά, ναι, που πιστεύανε στον Χριστό, που ήταν Ορθόδοξοι. Είναι μια άλλη γενναία. Αυτή η γενναία των Σέρβων είναι η γενναία μετά τον κομμουνισμό. Ναι. Ένα λαό που τους έχουν πλύνει το μυαλό, που δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι Σέρβος, την ιστορία σου που την έχουν σε χάσει, την ταυτότητα δεν την έχουν πια. Είναι ένα λαό που, να λέμε, όλοι μυαλού, με πλημμένο μυαλό. Και αφού τους έχουν πλύνει του μυαλού οι κομμουνιστές, τώρα οι Σέρβοι, ό,τι θέλεις να τους πεις, αφού δεν ξέρουν πια τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, τα πιστεύουν όλα. Και αν τους πεις ακόμα να τους δώσουμε χρήματα, τα υποδέχουν. Γιατί είναι ένα λαό άπιστο, που δεν τους ενδιαφέρει πολύ η θρησκεία, είναι πολύ μακριά από τις θρησκείες και δεν τους αρέσει αυτά. Και θέλουν μόνο να περάσουν καλά, να έχουν χρήματα και δεν πειράζει πια θρησκεία να είμαι, μόνο να είμαι καλά σε αυτή τη ζωή. Για την Ορθοδοξία το ξέρουν αυτοί, ότι παλιά ήταν Ορθόδοξοι, ότι είμαστε παλιά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτά είναι παλιό πράγμα, έχει περάσει, κατάλαβες, και ποιος τώρα τα πιστεύει αυτά τα πράγματα, αυτά ήταν η γιαγιά μου ή τέτοια, το πούμε ένα τέτοιο πράγμα. Και για τους παπικούς δεν καταλαβαίνουν, αφού δεν ξέρουν τι είναι η αληθινή πίστη, αυτοί νομίζουν όπως και οι όλοι, ότι είναι όλα αυτά τα ίδια πράγματα, αφού δεν προσέχουν, δεν πάνε η εκκλησία, δεν πιστεύουν, δεν έχουν πνευματική ζωή. Και οι ψεύτικοι και στη Σερβία δεν τους μαθαίνει την αλήθεια, τους σερβίρει ψέματα. Και που είναι οικουμενιστική. Γιατί και ο πατριάρχης της Σερβίας μπαίνει στις συναγωγές και ανάβει τις εβραϊκές λιχνίες.
Και για το παλιό ημερολόγιο το είπατε που σχίστηκε το 24. Δεν το είπαμε, ναι. Τώρα θα τα πούμε για τους παπικούς. Ναι. Και μετά για το παλιό ημερολόγιο. Και μετά για το παλιό. Εγώ ήμουν κόκκο γόδινα όδε να Σβέτοι Γόρη και μόγω ωάκω να νέστο λέτσι και σάτσι μπίτι μάλλο λέτσι ο Ρήμο Κάτολιτσιμα και ο Πάπι τάκο δάλε. Znači, stanje kako sve to Srbi shvataju, to jest ovi mijeski koji dolaze ovdje kod nas u posetu. Ovako, prosto rečeno, komunizam je učinio svoje, Srbima je oprao mozak i Srbi su postali, kako da kažem, jedan narod koji su, koji hodaju, idu negde, ali svoju istoriju više ne znaju, ne znaju više koje su vere i ne su zainteresovani za bilo šta što se tiče vere. To su postali ljudi totalno telesni, koji imaju samo eto želju, to jest imaju u džepu dosta novaca, da se što bolje provedu, a da se što manje zainteresuju za neki duhovni život i za neku religiju. A to malo što veruje nešto u Boga, to su sve kriva neka veroispovedanja. Jer nisu Srbi zainteresovani, to je interesuje da uzme knjigu, malo da prouče, da vide šta je to pravo, šta je to jedna vera, druga, ono, pa da vide, da se zainteresuje, da vide pa koja je tu prava vera, koja nije, šta je, gde je istina, gde nije, tako dalje, totalno su nezainteresovani. Kada dođu kod nas, recimo, u manastir, kad nam postave par pitanja ovako u vezi duhovnog života, u vezi vere, vi njima kad počnete to da objašnjavate, onda oni se prvo malo zainteresuju da čuju iz radoznalosti šta će da im kaže, a kad vide onda ono što počnete da im govorite, šta im vi objašnjavate, onda brzo se isključe i jedva čekaju da se završi razgovor i što pre da odu. Jer to njih više, Srbe to više to ne interesuje. Srbe interesuje da ima jedan dobar auto, jedan dobar život i tako dalje, i da dođu u manastir da kaže, eto, to je nekad bilo pravoslavno, mi smo nekad bili ove vere, viš kako to nekad tu izgledalo, poduzmu fotoaparate da se slikaju i tako dalje. I, kako da kažem, totalno jedan obezbožen narod. A srpska crkva, ova zvanična i tako dalje, na čelu sa patrijarhom, tako zvanim, i to nije patrijarh, on isto koji Bartolome, ne patrijarh, Irinejom i sa ne vladikama, za koje meni nisu uopšte vladike, nego su, ne znam ja šta su, ali vladike nisu, niti episkopi Hristovi, ne, oni su episkopi, ali nekome drugome služe. Kako da kažem, svoje pastvu i svoj verni narod nisu ocrkvenili, nisu ih napravili pravoslavnim, nego eto, samo eto im češu im po ušima, malo ih maze ovako po glavama i tako dalje i govorim ono što oni žele da čuje, znači taj verni narod što želi da čuje svog episkopa, ono im to govore, ali im ne govore istinu, tako dalje. I ti ljudi kad dođu kod nas, to su jedan narod totalno obezboženi, koji ne zna šta je pravoslavni, šta nije i tako dalje, to je samo jedan duhovni turizam. A kad počnemo da im objašnjavamo šta i kako dalje, odmah jedva čekaju da što pre odu. I na osnovu svega toga, rekli bismo reći par nešto o rimokatolicima i tako dalje, da Srbi ne vide oni tu neku razliku šta su tu pravoslavni rimokatolici. Oni znaju iz prošlosti da to nije nešto ispravno, da to ne treba da oni to budu, ali to dobro da shvate i da to objasni i tako dalje, jako teško i tako dalje. I ako jednog dana dođe do Unije, pošto naš narod nije ocrkveni, ne moli se Bogu, nema istinski duhovni život, oni najverovatnije mogu i da prihvate tu Uniju, jer oni u suštini ne znaju suštinu u čemu je tu suštinu, zašto mi treba s njima da molimo i šta su ti rimokatolici. Και να πούμε για το παλιό ημερολόγιο, γιατί το χωρίσανε και αυτό, γιατί ήταν σχέδιο του οικουμενισμού για να προχωρήσουν στον οικουμενισμό και μετά να πούμε για το υπερμνημόνιο ή για τη σύνοδο που γίνεται στο Κολυμπάρι. Και αυτό και νομίζω αρκετά δεν είναι. Ή να πούμε και άλλο. Και ότι άλλο νομίζω. Τα πούμε για το παλιό ημερολόγιο. Εδώ στην Ελλάδα, όβδη ο Γκρτσκοϊ, σε 1924. Godine, je došlo do razdvojenja između ove zvanične grčke crkve, gde svi idu, gde većina Grka ide, i starokalendarska. Starokalendarska je mali deo vernika koji se odvojio te zvaničke crkve za 24. zato što su promenuli kalendar. Kalendar je po učenju pravoslavne vere, to jest pismeno, u pravilima crkve, objašnjen i postoji pismeno, i zapoveđeno je od strane crkve da taj kalendar ne sme da se menja, nego da mora to da bude, da mi služimo sve po starom kalendaru. A ako se neko jednog dana drzne to da promene, onda ima prokletstvo od Gospodnja na svojoj glavi i kogod to primi i ko bude to propovedao.
I to je jedna stvar koja ne sme da se menja. Ali 1924. godine u Grčkoj je došlo do promene kalendara i onda su se oni pravi pravoslavci koji su voljeli Boga i koji su stvarno voljeli ono što rade, to je znači svoga Boga i imali stvarno želju da uđu u raj, da se spasu i da održu veru, koji su bili stvarno pobožni, su stvarno istinski verovali, oni su Bogom prosvećeni, shvatili, jer su to znali u suštini, jer su imali temelje vere u sebi, da treba da se odvoje od tih novog kalendarca koji su uveli tu novninu. Jer su znali da ako prime novi kalendar da će biti prokleti i odvojeni od Gospoda Boga. Jer to je u stvari jedan bio raskol crkveni. Kao što su Rimokatolici otpali od nas, koji su odvojili od nas 1054. zbog toga što su pogrešno verovali, pogrešno, kako da kažem, veru imali o Svetoj Trojici. I onda smo mi samo zbog toga se od njih odvojili. A posle toga, znači 1924. posle mnogo vekova kasnije, isto se tako nešto dogodilo, isto je kalendar, znači kalendar i kako da kažem, dogma o Svetoj Trojici, to vam je jedno te isto otprilike. Znači, mi smo sa katolicima odvojili zbog Svete Trojice, jer oni u to nisu to više ispravno verovali, kao što treba se veruju, kao što je nam Bog zapovedio. A posle toga su u Grčkoj, grčki pravoslavci, uradili isto što su Rimokatolici uradili sa Svetom Trojicom, onda su se oni ogrešili o verovanju o kalendaru, to jest da su odbacili onaj božanstveni kalendar zapovednjen koji treba se drži pod pretnjom da budemo prokleti, onda su prihvatili onaj papski novo kalendar. Nov kalendar je u stvari izmišljen od strane rimskog pape i posle od rimskog pape koji je posle pokušao to da nametne nama pravoslavno i vremenom je uspeo, jer eto i primili su ga, kako da kažemo, ovaj Grci. Posle toga, od 1924. pa sve do sada, prošlo je mnogo, mnogo, mnogo godine i tako dalje. Grci se, ti koji su u novom kalendaru, nisu pokajali za to da isprave tu svoju grešku i tako dalje, nego se tvrdoglavo drže tog kalendara i neću da ga promenu. Hoću da ostanu po novom kalendaru, po tom prokletom novom kalendaru. I znači, od 1924. mi smo se odvojili od tih novog kalendaraca i mi smo od tih starog kalendaraca koji držimo to ono što nama Bog zapovedio, što je ispravno, što je spasonosno, znači stari kalendar. Molim. Και να πούμε για την ψευδοσύνοδο που κάνουν τώρα στην Κρήτη, που ετοιμάζουν ότι είναι αιρετική και ότι θα συμμετέχει στο νέο ημερολόγιο και σχεδόν πολλά πατριαρχία. Και όλα αυτά είναι προδοσία της ομολογίας, της πίστης και της ορθοδοξίας και ετοιμάζουν να διαλύσουν, είναι μία σύνοδος που θα προβάλλει τον Αντίχριστο στις επόμενες φάσεις της. Ίσδαια η ρούσενη, η κβαρένη πράγωσαν βέρες στην άσταυλα, αλλά εγώ και άκω δόγει το ξυνόδα σαν, είμαι έναν σύνοδος που θέλω να σε οδρύζει, το είστε ο Ιούνου μέσεξου, νάτσι να πω kad budemo ostavili Svetu Trojicu, trebaće par dana, to jest tu imaju za cilj da, kako da kažem, pravila crkve, znači učenje pravoslavne vere, znači tu Svetu knjigu božanstvenu, koju se mi pravoslavci starokalendarci držimo, da je totalno unakaze, da je polako uništi, da sve promene u njoj što se može promeniti. A rečeno je u Pidaljonu, to je Svetoj knjizi, znači koji je u stvari kormilo crkve, da ko se jednog dana drzde bilo šta tu da izmene, makar jedno slovo ili jednu reč i tako dalje, proklet da bude u ovome života, u onome životu da nasledi pakao. I kako da kažem, sada u nedelju, znači sad za nekoliko dana, ako se održi taj sinod na Kritu, onda će oni tu našu pravoslavnu veru totalno da unakaze, da unište i tako dalje i da formiraju tu jednu novu veru, to je taj ekumenizam, da kažu od sada pa nadalje crkva više se ne rukovodi po tim starim dogmatima i tim kanonima, po tim starim pravilima crkve i tako dalje, nego po ovim novim. Jesu se vremena promenili, to više tako nema se živi kao što neka žive, sad se mora prilagoditi vremenu. I to je ta nova vera i uz to ću da bude, u toj novoj veri će da bude i ekumenizam i mnogo što šta, što će da se promene ono što pravoslavni nikad nisu radili, nisu smeli da pomisle, ali ovi ću sad to polako da uzakone i tako. Ako bude bio održan taj sabor, ako bude bio, onda će biti. Τελείωσε. Ναι. Άλλο τι είναι να πούμε, λέτε. Θέλεις εσύ. Okay, αυτά είναι σχέδια της νέας παγκόσμιας τάξης. Θέλω να φτιάξω την παγκόσμια κυβέρνηση. Τα είπαμε αυτά. Να καταργήσουμε τις θρησκείες για το 660 είπαμε. Ναι. 6 είπαμε, για τον Αντίχριστο είπαμε. Τα είπαμε όλα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οπότε, τι συμβουλές δίνετε στον κόσμο, στο σέρβικο λαό να κάνει,
σαν μοναχός εσφιγμένη της Αγιορείτης, για να προφυλαχτεί, να μην χάσει την ψυχή του και να του πείτε δηλαδή να μην πάρει το 666, να ομολογήσει, να εννοώ. И шта би ја могол, шта би препоручио том српском народу овако, што би им било корисно овако за душу и тако далее. Прво да знају и да Бог, едног дана поверују Бога, да свати да само Бог постои и да едног дана открију кој е тај истинити Бог, да не верују да су све религије од Бога, него да открију истину, да пронађу ту праву веру која стварно од Бога потиче. А и онда кога буду, како да кажем, пронашло истинитог Бога и ту праву веру, da se trude da žive po njoj, jer kako da kažem, onda će im tek doći ta istinita sreća i kako da kažem, i sve će im se u životu promenuti na dobro i onako kako treba da bude i onako kako je Bogu ugodno. To će biti jedan totalno drugi način života sa mnogim promenama, ali plodovi tog novog života će da bude sreća i ko bude živio onako, trudio koliko može da Bogu ugodi, jednog dana ćemo mi svi umreti i kad budemo umrli, onda posle kad budemo umrli, to jest, onda će nam se otvoriti vrata raja i ući ćemo u njega. Ako ne budemo hteli tako da živimo i hteli da živimo nekim drugim životom, van Boga i tako dalje, živjet ćemo onako od prilike koliko budemo. Ne, živjet ćemo, nešto ćemo vratiti u ovome životu koliko nama to Bog dopusti, ali jednog dana ćemo umreti i kad budemo umrli, kad budemo ušli u onaj drugi svet, kad budemo prešli u onaj drugi svet, u onaj večni svet večnosti, da se nikad ne umire, i onda nećemo biti primjeni u raj, nego ćemo da idemo u pakao. Eto tako, u večne muke, znači u vatru i u večne paklene muke sa demonima i tako dalje, a demoni tu su vam đavoli i tako dalje. Malično. Tu sipa ovo. I taj pa malo? Tu sipa na oreo pravno, tu sipa na sipa ece. To protopu prepi na kanu Leo i Servi, na kus hesi, ide na pistevoni od eparhije od teos. Јан мета екуне, кади пројави се на тоа вруне, на тоа псакне на тоа стотеос, на псакне и трискијеске на тоа вруне на тоа стоалитино тео. Ке мета, препе и лиго на поспатисно на зуне опостели од теос, ке од теоса тоа се влогиси, тоа тоа се полака ла прамата се изуито. А ла изуито е не диафоритиката, а лаксуне енделос изуито, дента е не опосто зуне тоа. Јан зуне опостели од теос, миа мера та петанун, ке ан поспатуне на канун кати калоја тоа тео, од теос, тоа тоа спали сто парадис. Ан ден телуне то тео, ке телуна зуне постоја на нафти, та зуне еци, постоја о теос. Але мија мера та петанун, ке моли се та вгуне стоало козмо, пу зуме ја панда, ден та пани сто парадису, та пани сте кола си мето дјаволом, ке мето с демони. Мајсто не полео, не? Посто не ме ста васанистирија. Ста васанистирија. Попоте телиосам. Телиосам. Дакс, покарешто ме пате. Дакс.